Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε στο απόλυτο. Από εκεί και πέρα ας τιμωρηθούν από κάποιον άλλον, από το Θεό, από κάτι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Ο Τάσος δεν θα γυρίσει το παιδί, χάθηκε. Ό,τι για τον Τάσο. Αυτό είναι σίγουρο. Είδατε με στο δικαστήριο πώς ήταν, μετάνιωσε? Όχι, 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 δεν μετάνιωσε. Δεν μετάνιωσε καθόλου. Τι να κάνω? Δεν μετάνιωσε καθόλου. Όπως ήταν είναι. Μας έλεγε δεν θυμάται, λέει, τι έγινε. Πέρασε με καιρό, λέει, πού να θυμάμαι. Πέρασε καιρό, λέει, πού να θυμάμαι τώρα εγώ όλα αυτά. Εσείς από το παιδί το είχατε στο σπίτι σας, ήταν φίλος του γιου σας. Στο σπίτι μου ήταν, φυσικά στο σπίτι μου ήταν. Γι' αυτό και ξεγελάσει και πει ο γιος μου εκεί πέρα κάτω, λέει, γιατί να πάει. Τον θεωρούσε φίλο. Ξέρετε την οικογένειά του, είχατε? Φυσικά την ήξερα. Μέσα στο χωριό ήμασταν. Ήμασταν και με τον μπα του φίλη. Στράφηκε προς εσάς να σας ζητήσει? Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Οι γονείς του κάτι να σας είπαν? Τι να με πούνε. Ότι στεναχωριούνται για μένα και δεν κοιμούνται. Δεν κοιμάμαι εγώ. Αυτοί κοιμούνται μια χαρά. Η απόφαση διόρθωσε πραγματικά κάτι το οποίο πρωτοφάνω έχει συμβεί. Μέχρι σήμερα ένας έστω νεαρός ανήλικος δολοφόνος ήταν ελευθερός. Είχε ανατεθεί επιμέλειά του στους γονείς του, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είχαν φροντίσει να έχει σωστή αγωγή. Σήμερα με τη δικαστική απόφαση ανετράπει εντελώς αυτό το καθεστώς. Υπήρξε μια δικαίωση της οικογένειας των θυμάτων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ζήσουν με αυτόν τον εφιάλτη ο δολοφόνος του παιδιού τους να είναι ελεύθερος. Διέταξε τον εγκλεισμό του για να μορφωθεί σωστά στο, στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, ώστε να λάβει τη σωστή αγωγή μέχρι την ηλικίωσή του, και συγχρόνως του επέβαλε ένα επίσης αφομορφωτικό μέτρο να τον παρακολουθεί ειδικός παιδοψυχίατρος καθημερινά, ώστε να βελτιωθεί η προσωπικότητά του, και όταν στα 21 χρόνια, εάν τελικώς το εφετείο δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, θα βγει στην κοινωνία, να είναι ένας χρήσιμος πολίτης, ο οποίος να μην διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα.